Θέλω τώρα να πάμε στον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκίνη, και θέλω να σας πω ότι στις ανώτερες βαθμίδες των ενόπλων δυνάμεων έχουμε ορισμένες φορές μερικά στερεοτυπικά. Οι αξιωματικοί έχουν πολύπλευρη γνώση και αντίληψη και ανάλυση και σπουδές. Το λέω αυτό εισαγωγικά, γιατί αφού καλημερίσω τον κύριο Γκίνη, καλημέρα κύριε Γκίνη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα ξεκινήσω εντελώς διαφορετικά με τον κύριο Γκίνη. Δεν θα τον ρωτήσω επί του πεδίου, αλλά θα τον ρωτήσω εάν σήμερα ήταν εν ενεργεία αρχηγός του ΓΕΣ και πληροφορούνταν αυτή τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας μέσα σε αυτό το χαμό, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία να προσέξουν και να κάτσουν ειρηνικά να επιλύσουν τις διαφορές τους. Θα τη θεωρούσε ο λαός λύση στο ξεκούδουνο έτσι τυχαία ή θα την ανέλυε με το επιτελείο του διαφορετικά? Αναμφισβήτητα μια τέτοια δήλωση είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει αυτό που λέμε στις ένοπλες δυνάμεις η έγκαιρη σχεδίαση, τη λέω έγκαιρη σχεδίαση, είναι κάτι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις όταν λαμβάνουν ένα πολιτικό ερέθισμα, είτε επίσημο είτε ανεπίσημο, πρέπει να ξεκινάνε μια σχεδίαση, δηλαδή μια ανάλυση η οποία θα τους οδηγήσει σε κάποιους τρόπους να αντιμετωπίσουν τα όποια ενδεχόμενα υπάρχουν. Mm. Αυτό είναι θεμελιώδες. Εάν δεν το κάνουν, τότε βρίσκονται, μπορώ να πω, εκτός αποστολής. Γιατί δεν είναι να περιμένουμε μόνο τους πολιτικούς προϊσταμένους να έρθουν και να μας πούν εκείνη την ώρα γίνεται αυτό, κοιτάξτε τι θα κάνετε. Η ηγεσία πρέπει να παρακολουθεί γενικά το τι συμβαίνει στον περιβάλλοντα χώρο, προκειμένου η Τουρκία αλλά και ευρύτερα το τι γίνεται στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορεί να είναι έτοιμη όταν κλειδεί από τη στρατιωτική ηγεσία να προσφέρει στρατιωτικές επιλογές. Αυτή είναι η δουλειά της. Δηλαδή παράδειγμα, δεν μπορεί, λέω έρχομαι τώρα μερικά χρόνια πριν, εκεί γύρω στο 2010, όταν γινόταν η Αραβική Άνοιξη, δεν μπορούν να απασχολούσε τη στρατιωτική ηγεσία ποια θα ήταν η εξέλιξη αυτές και ποιες θα ήταν ενδεχομένως οι επιπτώσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή το προσφυγικό κύμα ήταν γνωστό ότι θα προκύψει από τότε. Δυστυχώς όμως δεν ήταν μόνο θέμα, γιατί έρχομαι τώρα, δεν είναι θέμα το προσφυγικό κύμα των ενόπλων δυνάμεων, ναι, ναι, αλλά ένα από τα θέματα που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει η χώρα και δυστυχώς πιάστηκε απροετοίμαστη. Το 15-16 θα θυμόσαστε το τι γινόταν αυτή την εποχή. Άρα λοιπόν είναι θεμελιώδες να αναλύσεις αυτά τα οποία λένε ειδικά μεγάλοι παίκτες, έτσι αν το λένε οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, τέλος πάντων οι Γερμανοί, κάποιοι οποίοι λένε κάτι πρέπει να το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Άρα μόνο στον Τούκου δεν περνάει από τα δικά σας αυτιά μια τέτοια αναφορά όταν αλλού είναι η επικαιρότητα. Προφανώς. Προφανώς όταν η επικαιρότητα όλου του κόσμου, το μείζον γεγονός το οποίο ανατρέπει την, ας την πω εντός εισαγωγικών, καθεστική ατάξη σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο προκαλεί παγκόσμια αναταραχή σε οικονομικό, κοινωνικό, σε επίπεδο προσανατολισμού συμμαχιών κτλ. Και ξαφνικά έρχεται μία δήλωση για την Ελλάδα, δεν πρέπει να, αυτή δεν μπορεί να περνάει έτσι χωρίς να αντιλαμβάνεις υπόψη σου, πρέπει αυτομάτως αυτό να πυροδοτήσει σκέψεις, ενέργειες στο Υπουργείο Εξωτερικών πρωτίστως, στην κυβέρνηση αλλά και στη στρατιωτική ηγεσία για αυτά τα ζητήματα. Θα έρθω στην Ουκρανία, αλλά το δεύτερο λογικό μου ερώτημα είναι, παρατηρώντας τις εξελίξεις μέρα με την ημέρα, έχουμε φτάσει τη 14η μέρα αυτής της τραγωδίας του πολέμου, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως πια, νομίζω ότι αρχίζετε και αποκρισταλώνετε μία άποψη επιτελικά, τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε σε σχέση με την άμυνα της ίδιας πατρίδας μας? Διότι ακούω το τελευταίο διάστημα που αναπτύσσονται συζητήσεις για τις συμμαχίες, για το αν καλός ή κακός πάει ο Πρωθυπουργός την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη, αν καλός ή κακός μετέχουμε εδώ και εκεί. Αυτό που δεν ακούω είναι, αν βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα, ακούω μια-δυο απόψεις ότι πρώτα πρέπει να δεις μόνος σου με τις δικές σου δυνάμεις. Συμμερίζεστε αυτήν την άποψη? Θεωρείτε ότι μετά την Ουκρανία ενισχύεται αυτή η αντίληψη? Κύριε Σαχίνη, βάζετε ένα τεράστιο ζήτημα, το
το οποίο θα πρέπει να διαπεράσει την πολιτική, στρατιωτική ηγεσία, αλλά και να φτάσει μέχρι τον τελευταίο Έλληνα αυτό το ζήτημα. Διότι ακούω πάρα πολλές φορές το ερώτημα, λέει, αν ο Ερντογάν κάνει ανάλογα με τον Πούτιν, δηλαδή διεκδικήσει, τι θα κάνουμε εμείς? Η ερώτηση δικιά μου δεν είναι, εγώ θεωρώ ότι αυτή δεν είναι η σωστή ερώτηση. Γιατί ο Ερντογάν κάνει τα ανάλογα, τα βλέπετε. Τώρα δεν χρειάζεται, έχουν αναλυθεί αυτά τα ζητήματα. Το ερώτημα είναι, εάν ο Ερντογάν κάνει παρόμοια στρατιωτικά ζητήματα, διαμορφώσει παρόμοια ζητήματα, παρόμοιες καταστάσεις, σε μικρότερη ή με στις δυνατότητες Τουρκίας, γιατί η Τουρκία δεν είναι Ρωσία, είμαστε σε θέση να τις αντιμετωπίσουμε? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε εμείς. Και για να το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει να κοιτάξουμε τη στρατηγική μας. Ποια είναι η στρατηγική μας? Επί μια δεκαετία πορευόμαστε με μια στρατηγική, τη λεγόμενη της σημειακής κρίσεως. Δηλαδή θα γίνει κάπου ένα μικρό επεισόδιο και εκεί θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Αυτή έχει διαψευστεί η θεωρία στην πράξη. Πότε διαψεύστηκε? Το 2020. Όταν στην Ανατολική Μεσόγειο τα πλοία της Τουρκίας επί τρεις μήνες σχεδόν, δεν κάνω λάθος έτσι, τρεις μήνες περίπου. Σωστά το λέτε. Λοιπόν, έκαναν αυτό που ονόμαζαν έρευνες ή οτιδήποτε θέλετε. Κατά δήλωσή τους έκαναν έρευνες. Έτσι. Εγώ δεν μπαίνω αν έκαναν ή δεν έκαναν, ήταν πραγματικές ή όχι και τις συμπεράσματα βγάλανε. Έκαναν έρευνες σε χώρους τους οποίους διεκδικεί και η χώρα μας. Είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι κάτι το κρυφό, άσχετο αν το έχει πει, το έχει δηλώσει επισήμως ή αν έχει κάνει ή όχι τις ενέργειες. Άρα λοιπόν, πρέπει αυτό λοιπόν να μας προβληματίσει. Γιατί? Γιατί μην βλέπουμε σήμερα την Ουκρανία. Για να δούμε τι έγινε στη Συρία. Τι έγινε μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας. Άρα λοιπόν, από την περίοδο τη μεταψυχροπολεμική, των συγκρούσεων χαμηλής εντάσεως, των συγκρούσεων εντός εισαγωγικών, των ανθρωπιστικών επιδιώξεων, εγώ θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια νέα, μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο στην οποία θα έχουμε ευρείας κλίμακας συγκρούσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτού του επίπεδου της συγκρούσης και για να γίνω περισσότερο πρακτικός. Όπως είδαμε, οι Ρώσοι βρέθηκαν με το καλημέρα εντός εισαγωγικών της επιχειρήσεως έξω από το Κίεβο, έτσι δεν είναι? Λίγο πιο πάνω στο μέλλον, στο αεροδρόμιο, και το διεκδικούσαν κτλ. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τμήματα τουρκικά, παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ξέρω εγώ, στην Κρήτη ή οπουδήποτε άλλο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο? Να αναρωτηθούμε εάν είμαστε έτοιμοι και να τα αντιμετωπίσουμε επιτυχώς, έτσι. Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να τα δούμε, γιατί, και πρέπει να τα δούμε και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, γιατί σε λίγο καιρό η Τουρκία θα πάρει και ένα μεγάλο ελικοπτεροφόρο που θα μπορεί να μεταφέρει και μεγάλες δυνάμεις και άλλα πράγματα, και γι' αυτό και εμείς ενισχυόμαστε στο ναυτικό μας και στην αεροπορία μας για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν δημιουργούνται και από την Τουρκία νέα δεδομένα και νέες συνθήκες. Επομένως, περιορισμένες προσεγγίσεις του τύπου ένα μικρό επεισόδιο, τα drones θα αλλάξουν το ρουν της μάχης και τα λοιπά. Βλέπετε ότι τα drones στην Ουκρανία παίζουν ένα πάρα πολύ περιορισμένο ρόλο. Δεν λέω ότι δεν έχουν ρόλο, αλλά ο ρόλος τους δεν νομίζω ότι είναι ο αποφασιστικός αυτή τη στιγμή. Και το κυριότερο, ερχόμαστε σε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα στην Ουκρανία. Μετά από 14 περίπου μέρες, οι δυνάμεις τι έχουν κάνει? Έχουν φτάσει έξω από τις μεγάλες πόλεις και αρχίζουν ή έχουν αρχίσει από κάποιες άλλες, Μαριούπολη και τα λοιπά, και αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουμε στον αγώνα κατοικημένων τόπων, αγώνα εντός πόλεων, τον αγώνα δηλαδή του 21ου αιώνα, όπου σήμερα το 50% του πληθυσμού ζει σε μεγάλες πόλεις και οι προβλέψεις λένε ότι το 2050 μπορεί να φτάσουμε και στο 70, μπορεί και ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν έχουμε και νέες μορφές αγώνα τις οποίες πρέπει να έχουμε κατά νου. Όλα αυτά τα έχουμε βάλει στο τραπέζι και είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν αρκούν μόνο οι αγορές των όπλων, δεν αγορούν τα πλοία, δεν αρκούν τα αεροσκάφη ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτά που εμφανίζονται στο πεδίο της μάχης, στη νέα μορφή αυτή αντιπαράθεσης, τα έχουμε βάλει στην εξίσωση για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν
η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία. Η άποψή μου η προσωπική είναι ότι έχουμε δυνατότητες, αρκεί να ξεκινήσουμε χθες, όχι σήμερα. Χθες έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Σας είχα ρωτήσει στην τηλεοπτική εκπομπή και όχι τυχαία, το απαντήσατε με έναν τρόπο και εθνικά χρήσιμο κατά τη γνώμη μου και όχι αναλυτικά, θα το επαναφέρω. Άρα κάθε διαθέσιμος πόρος για την άμυνα, εμείς δεν είμαστε μια επιθετική χώρα, θα πρέπει να προσμετράτε στη συγκυρία των στιγμών. Δεν φαντάζομαι λοιπόν ότι είστε οπαδός της άποψης επειδή κάποια συστήματα αμυντικά και δοκιμασμένα είναι ρωσικής προέλευσης πρέπει να τεθούν σε αχρηστία. Μα τι λέτε κύριε Σαχίνη τώρα. Δεν το λέω εγώ, το ξέρετε ότι έχει ανοίξει μια φιλολογία τέτοια στην δημόσια ελληνική. Αυτά τα πράγματα δεν είναι, πρέπει να έχουμε μια σοβαρή συζήτηση. Εγώ δεν λέω ότι τα οπλικά συστήματα όλα μπορεί, ότι είναι το τελειότερο τύπο. Το ζήτημα είναι απλό. Έχεις ένα οπλικό σύστημα το οποίο σου καλύπτει μια δυνατότητα. Mm-hmm. Επιχειρησιακή δυνατότητα. Δεν είναι το τέλειο. Έτσι δεν είναι, προφανώς. Και προφανώς και αλλάζουν. Προχωράει η ιστορία. Και αλλάζουν, ναι, και υπάρχουν, ναι, και πιο βελτιωμένα. Μέχρι να το αντακαταστήσεις με κάτι εισάξιο ή κάτι καλύτερο, νομίζω ότι πρέπει να το έχεις σε λειτουργία. Είναι απλό το πράγμα. Μάλιστα. Να πει η λογική αυτή. Δεν είναι ότι αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει, από πού προέρχεται ή δεν μου προέρχεται. Οι ένοπλες δυνάμεις και ο κάθε στρατός, όλο τον κόσμο, έτσι. Για να, αλλά και ο στρατός, ο δικός μας, οι ένοπλες δυνάμεις, οι δικές μας γενικότερα, αυτά τα οπλικά συστήματα που έχουν, τα χρησιμοποιούν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, μέχρι ότου αντικατασταθούν με κάτι άλλο. Είτε αυτό λέγεται αεροσκάφος, είτε λέγεται πλοίο, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, τι θα πούμε, συμπλήρωσαν οι φρεγάτες 40 χρόνια, πάμε, τις αποσύρουμε. Ή δεν τις αποσύρουμε, τις βλέπετε, τις έχουμε εν πλώ, έτσι δεν είναι. Σωστά. Και θα συνεχίσουμε να τις έχουμε, διότι πρέπει να τις αντικαταστήσουμε. Μέχρι να τις αντικαταστήσουμε και να αναλάβει κάποιο άλλο οπλικό σύστημα, mm-hmm, το έργο τους, θα εξακολουθούν αυτές μέχρι όσο μπορούν να τα αποκριθούν. Σαφές. Λέει ο φίλος ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον αρχηγό τον κύριο Γκίνη. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, ακροατής είναι, η Τουρκία φαίνεται να κάνει προς το παρόν ό,τι θέλει και έναντι των συμμάχων της, είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και υποτίθεται από τις πιο, όχι υποτίθεται, πρακτικά φίλε Κούλη, από τις πιο ισχυρές στρατιωτικά, δεν παίρνει μέρος στις λεγόμενες κυρώσεις. Στο παρελθόν είχε διακινηθεί το σενάριο ότι επιτίδες κάποιοι φουσκώνουν τα μυαλά των Τούρκων για να τους ξεκοκαλίσουν στη συνέχεια. Τελικά, λέει αρχηγέ μου, θεωρείτε ότι ισχύει κάτι τέτοιο ή η Τουρκία παίζει έξυπνα το παιχνίδι και ευέλικτα και στην Ουκρανία και στη Ρωσία? Έχει S-400 για να μην ξεχνιόμαστε, λέει. Εντάξει, δεν πήρε τα F-35, αλλά η ιστορία εδώ συνεχίζεται. Τι βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι η Τουρκία ακολουθεί μια δικιά της πολιτική, η οποία είναι και με το χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα και με τους δυτικούς και λίγο με τους Ρώσους και λίγο με τους Ουκρανούς, και γενικά προσπαθεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της μέσα σε αυτή την, μέσα σε αυτή την εξαιρετικά δραματική συγκυρία η οποία διαμορφώνεται. Δηλαδή η Τουρκία, άμα θέλαμε να το δούμε αντικειμενικά, θα ήθελε να τελειώσει ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σήμερα. Το μεσημέρι, αν τέλειωνε, θα την εξυπηρετούσε την Τουρκία, διότι έχει συμφέροντα πολύ μεγάλα και από τις δύο χώρες. Άρα λοιπόν δεν θέλει να πάρει ούτε το μέρος της μιας, ούτε το μέρος της άλλης και προσπαθεί να ισορροπήσει. Η έλλειψη, ποιο είναι το, η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη θέση της και τον χώρο στον οποίο βρίσκεται και προσπαθεί να κάνει να ισορροπήσει μεταξύ σε δύο βαριότητα. Να σας υπενθυμίσω, δηλαδή, παράδειγμα, στον πόλεμο του Ιράκ το 2003 έχει απαγορεύσει την περίφημη ψηφιακή μεναρχία, την τετάρτη μεναρχία, να μπει από το έδαφος της και να μπει από το βόρειο Ιράκ. Και την αναγκάστηκε η Αμερικανία να τη φορτώ να γυρίσουν τα πλοία, και όταν έφτασε η μεναρχία ο πόλεμος πλέον είχε τελειώσει. Λοιπόν, άρα λοιπόν η Τουρκία δεν είναι κάτι το καινούριο αυτό το οποίο κάνει. Κατά καιρούς διάφορες τέτοιες. Τώρα, το ζήτημα είναι πόσο θα υποφεληθεί από άλλη. Μην θεωρούμε ότι όλα αυτά έχουν άμεσο και ουσιαστικό αποτέλεσμα στα πάντα, γιατί και μέσα στο ΝΑΤΟ ή τέλος πάντων στη Δυτική Συμμαχία είναι οφθαλμοφανής αυτή η
αυτοί οι ελιγμοί τους οποίους προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, και όταν θα φτάσει, όταν η κατάσταση δεν είναι εντελώς σφιχτή, ας το πω, εντάξει, την ανέχονται μέχρι κάποιο επίπεδο. Αν όμως φτάσει ο κόμπος στο χτένι, όπως καταλαβαίνετε, κάποιος θα πει εκείνη την ώρα είμαι μαζί με τους άλλους, και εκεί θα πρέπει να κάνει τις δύσκολες αποφάσεις η Τουρκία. Αυτή τη στιγμή έχει περιθώρια ελιγμών για να κάνει τέτοια πράγματα. Η Ελλάδα? Κοιτάξτε, η Ελλάδα και ακολουθεί την πολιτική του δυτικού κόσμου, και αυτή έχει τα ζητήματά της και η Ελλάδα, και από εκεί και πέρα ρυθμίζει την στρατηγική της για το πώς θα ακολουθήσει και τι θα κάνει. Αυτό που δεν έχουμε να πω αν είναι σωστό ή λάθος. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Όποιος πάει σε τέτοιες απόλυτες... Χαίρομαι. Δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Ότι αυτό είναι σωστό, το άλλο είναι λάθος. Ή εγώ αν ήμουν θα το έκανα έτσι και ο άλλος θα το έκανε αλλιώς. Αυτό είναι εντελώς εσφαλμένη προσέγγιση ό,τι αφορά την πολιτική και τη στρατηγική μιας χώρας. Πρέπει ο καθένα, αυτός ο οποίος λαμβάνει τις αποφάσεις, και αν προκειμένου η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, η σημερινή, θα πρέπει να αναλύσει γιατί θα πρέπει να κάνω αυτό, και να δει τις δευτερεύουσες, τις δευτερογενείς, τριτογενείς, τεταρτογενείς επιπτώσεις σε όλα αυτά τα πράγματα, και το βασικότερο είναι να μαντέψει ή δυνατόν εντός εισαγωγικών προς τα που κινείται το πράγμα, ώστε να βρεθεί, να πλασαριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα στη νέα κατάσταση η οποία θα διαμορφωθεί. Διότι όπως είπαμε, πέρα από τη γενικότερη κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, εμείς έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα με την Τουρκία, τα οποία μας δημιουργούν πάρα πολλές δεσμεύσεις και πάρα πολλές δυσκολίες στο να εφαρμόσουμε την πολιτική μας. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν σε ένα άλλο μέρος, δεν θα έχει αυτή την πολιτική, θα έχει άλλη πολιτική. Άρα λοιπόν είναι συνάρτηση και των παραγόντων του που βρίσκεσαι και τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Έχω εδώ βροχή μηνυμάτων, αρχηγέ μου, από ακροατές, οι οποίοι σας στέλνουν την καλημέρα του. Την καλημέρα μου από μένα. Και μου λένε εδώ οι κοινοί συνισταμένοι. Άρα λέει, κύριε Γκίνη, αν σήμερα ήσασταν ο επικεφαλής του στρατεύματος, θα εισηγούσασταν να πάνε οι Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία? Έχουμε περίσσευμα, ενώ μπορεί να είναι κρίσιμα συστήματα για την άμυνα της χώρας, ή τα συστήματα που στείλαμε τώρα στην Πολωνία για την Ουκρανία, ή θα είχατε μια άλλη προσέγγιση? Φυσικά δεν αποφασίζετε εσείς, μου γράφουν εδώ, αλλά τι θα εισηγούσασταν? Εγώ θα σας απαντήσω πάνω σε αυτά τα θέματα, επειδή τα έχω αντιμετωπίσει και από διάφορες θέσεις, όχι και σαν αρχηγός, και πολύ νωρίτερα σε διάφορες επιτελικές θέσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι σε θέση να δώσουν στρατιωτικές επιλογές στην κυβέρνηση. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία θα ζητηθούν κάποιες στρατιωτικές δυνάμεις. Η στρατιωτική ηγεσία έχει να αξιολογήσει το αν αυτή η στρατιωτική δύναμη τι κενό θα της δημιουργήσει επιχειρησιακό. Και από εκεί και πέρα να μπορέσει να του διαθέσει κάποια οπλικά συστήματα, να τα διαθέσει ή να μην τα διαθέσει. Mm-hmm. Αυτά μπαίνουν εν συνεχεία, δεν είναι καθαρά στρατιωτικό το θέμα, είναι καθαρά στρατηγικό. Στην εξίσωση που θα εξετάσει η πολιτικά και στρατιωτικά η ηγεσία, και βλέποντας, όπως είπα, μακροπρόθεσμα, αυτό προσθέτει ειδικό βάρος στη χώρα μας ή μας δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, παράδειγμα, για να γίνω πρακτικός, αν μου λέγατε ότι θα φύγουν 5 πυροβολαρχίες Patriot, θα σας έλεγα ότι είναι λάθος. Το να φύγει μία δεν νομίζω ότι μας δημιουργεί τρομερό πρόβλημα. Έτσι, και ανά πάσα στιγμή, μέσα, όπως ξέρετε, υπάρχουν πάντοτε σχέδια, ή δεν το ξέρετε, σας το λέω εγώ, υπάρχουν σε περίπτωση κρίσεων σχέδια επανόδου αυτών των συστημάτων, τα οποία μπορούν να γίνουν σε πάρα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, ναι. Δηλαδή ακόμα και σε 24 ώρες. Άρα λοιπόν έχουμε ζητήματα όταν διαθέτουμε δυνάμεις και τμήματα στο εξωτερικό, όταν υπάρξει εσωτερική κρίση, σε συντομότατο χρόνο να τα επαναφέρουμε και να γυρίσουν στις θέσεις τους. Άρα λοιπόν το αν θα δώσεις ή δεν θα δώσεις κάτι, είτε λέγεται δυνάμεις, είτε οπλικά συστήματα, είτε, είναι, μπαίνει σε μια πολύ μεγαλύτερη εξίσωση που λέγεται στρατηγική της χώρας, και αυτή πρέπει να έχουμε πάντοτε προοφθαλμών.
Γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι και μην κρυβόμαστε, τώρα στείλαμε μερικά καλά στην κοφή, μερικά αντιαρματικά ή μερικές ρουκέτες. Δεν νομίζω ότι αυτά είναι που θα αλλάξουν την, θα ανατρέψουν την ισχύ ή την αλλαγή στο, θα κάνουν την αλλαγή στο μέτωπο της Ουκρανίας από πλευράς της Ελλάδας. Mm-hmm. Συμμαχία έχει συμμετοχή και πώς βλέπεις να εξελίσσεται η κατάσταση στο μέλλον. Είναι κρίσιμο όμως να ερωτάτε η στρατιωτική ηγεσία. Εφόσον ερωτηθεί, να έχει μία άποψη. Αν δεν ερωτηθεί. Με συγχωρείτε, πρέπει η στρατιωτική ηγεσία να ερωτάτε για το συγκεκριμένο ζήτημα και να υποβάλει εισηγήσεις. Εισηγήσεις δεν σημαίνει ότι πάντα πρέπει Σωστά. να είναι θετική. Μην κάνουμε λάθος. Όχι. Λοιπόν, πρέπει να είναι με τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα τα οποία δημιουργεί και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα δεν μπορεί να είναι λογιστικά. Μου λείπουν εμένα, αν πάρεις αυτά θα μου λείψουν 100 βλήματα ή θα μου λείψουν 2 αντιαεροπορικά και 30 πύραυλοι. Πρέπει να είναι πέρα από αυτό, να ξεφύγει και να πάει σε επίπεδο στρατιωτικής στρατηγικής, να πάει σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής και να δει μέσα σε όλο αυτό το πλέγμα το γενικότερα συμφέτα, γενικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία δημιουργείται από την όποια συμμετοχή και πρέπει να έχει λόγο. Βέβαια η τελική απόφαση ανήκει στην πολιτική ηγεσία. Πάντα, πάντα. Αυτά πάτουμε. Τελευταίο ερώτημα σε μια συζήτηση που αν λάβω υπόψη με εδώ τα μηνύματα βλέπω πολύ θετική υποδοχή και ελπίζω να την επαναλάβουμε κάποια στιγμή αρχηγέ μου. Ευχαριστώ στη διάθεσή σας. Οπότε το ερώτημα... και να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Βεβαίως, βεβαίως. Θα κλείσω με το πεδίο, με την ναι. Ουκρανία σήμερα. Ποιες είναι οι δικές σας διαπιστώσεις, προσέχω, ότι σε σχέση και θα το πω, θα τολμήσω να το πω, με άλλους σας συναδέλφους είστε εξαιρετικά προσεκτικός στις διατυπώσεις. Έχω κρατήσει αυτό που είπατε και στην τηλεοπτική εκπομπή. Εμείς δεν γνωρίζουμε ούτε το επιτελικό σχέδιο, ούτε τα χρονοδιαγράμματα. Είναι αυτό που βλέπουμε και είπατε δεν τα βλέπουμε όλα στο πεδίο. Με αυτό την εικόνα που έχετε και τις πληροφορίες που έχετε. Έχετε κάποια συμπεράσματα για τη φύση. Μας είπατε ένα ότι δεν είναι σημειακός ο πόλεμος, το καταλάβαμε. Έχετε άλλα συμπεράσματα βγάλει. Πάρα πολλά συμπεράσματα. Εδώ βγαίνουν τεράστια συμπεράσματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Παράδειγμα, τώρα εδώ βρισκόμαστε πρώτων πυλών των μεγάλων πόλεων, έτσι. Σας είπα και στην αρχή, μπαίνουμε σε αυτό που λέγεται πόλεμος του 21ου αιώνα, που θεωρείται ότι θα γίνει μέσα στις μεγάλες πόλεις. Εκεί θα στραφεί. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν και θα δούμε τον πραγματικό χρόνο. Δεν είμαι προσεκτικός με την έννοια προσεκτικός για να μην εκτεθώ. Μα η κοινή στρατιωτική λογική, όταν λες κάτι, πρέπει να το έχεις μελετήσει. Εγώ είχα πει και το ξαναλέω πάλι, ότι η αρχική διάταξη, η σύγκριση των δυνάμεων, χωρίς να ξέρω λεπτομερώς που βρίσκονται, σε ανοιχτό πεδίο, ήταν ένας πόλεμος 2 περίπου εβδομάδων. Τώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί στους κατοικημένους τόπους, στις μεγάλες πόλεις, εδώ τώρα αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια άλλη κατηγορία πολέμου, η οποία δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα πάρει. Όταν πάμε να τις καταλάβουμε. Και θα πάμε στον τρόπο με τις οποίες θα γίνουν αυτές οι επιχειρήσεις. Θα πάμε σπίτι-σπίτι, τετράγωνο-τετράγωνο ή θα πάμε σε τακτικές Γκρόζνη, Χαλέπι και τα λοιπά, όπου θα αρχίσουμε να ισοπεδώνουμε, να ισοπεδώνονται οι πόλεις. Αυτό που βλέπουμε τώρα πρακτικά, έτσι. Πρακτικά δεν βλέπουμε, ας πάμε στο Χάρκοβο, mm-hmm. που είναι παράδειγμα. Δεν βλέπουμε οι ρωσικές δυνάμεις να μπαίνουν, να επιχειρούν να μπουν μέσα στην πόλη. Αλλά τι κάνουν? Βομβαρδίζουν. Βομβαρδίζουν βασικά με πυροβολικό και πυραυλικά συστήματα και δευτερευόντως με την αεροπορία. Όπως είπα, θεωρώ ότι ένας λόγος που χρησιμοποιούν την αεροπορία σε περιορισμένη έκταση είναι να αποφύγουν μεγάλες καταστροφές, διότι οι αεροπορικές προσβολές μέσα σε κατοικημένους τόπους έχουν τεράστια προβλήματα. Και για να αποφύγουν προσβολές αμάχων, λεπτών, ευαίσθητων στόχων, νοσοκομεία, γυροκομεία, σχολεία κτλ. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιούν σε περιορισμένη έκταση την αεροπορία τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα ότι δεν μπορούν με το πυροβολικό τους να την ισοπεδώσουν. Απλώς θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Και αφήνουν και τους εντός εισαγωγικών ανθρωπιστικούς διάδρομους για να γίνεται η εκένωση των πόλεων και αν θέλεις για να δείχνουν και ένα προς τη διεθνή κοινότητα ένα εντός εισαγωγικών ανθρωπιστικό πρόσωπο. Αυτό είναι λοιπόν ένα μεγάλο ζητούμενο τώρα για τον πόλεμο στο εν συνεχεία θα δούμε μέσα από αυτήν με ποιον τρόπο ενήρισαν τα σύγχρονα διαρματικά και αν το άρμα και το ερπιστηροφόρο θα επιβιώσει
στον αγώνα του 21ου αιώνα. Ήδη οι Αμερικανοί πεζοναύτες, σας το λέω για όσους δεν το ξέρουν, απέσυραν τα τεθωρακισμένα τους, δεν έχουν πλέον τεθωρακισμένα, έχουν μείνει μόνο με πεζικό και με πυροβολικό και με κάποιες μονάδες υποστηρίξεως. Βλέπουμε επίσης ότι η επιμελητία παίζει έναν τεράστιο ρόλο, η οποία φαίνεται έχει επηρεάσει την λειτουργία των τη λειτουργία των, του σχεδίου των Ρώσων, όπως επίσης την έχει επηρεάσει θεωρώ και ο περιορισμένος, δεν θα λέγα ανεπαρκής, ίσως οι δυνάμεις τους δεν είναι επαρκής για όλη αυτή την επιχείρηση. Θα χρειαζόταν ίσως περισσότερες δυνάμεις. Και το βλέπουμε πρακτικά αυτό, ενώ έχουν περίπου καμιά δεκαριά μέρες κινηθεί προς το Ζαπόριζε, στη Ζαπόριζε, από όπου θα μπορούσαν να είχαν περικυκλώσει, δεν έχουν, φαίνεται, είναι αδύναμη αυτή η κατεύθυνση για να δεν έχουν επαρκείς δυνάμεις. Είχατε πει ότι μην ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Ευρώπης, άρα αυτά τα αριθμητικά δεδομένα που ακούσαμε, αν είναι αυτά, δεν επαρκούσαν, λέτε, για την πλήρη. Όχι, δεν επαρκούσαν, θα ήθελαν και άλλες ενδεχομένως. Έτσι, γιατί δεν επαρκούσαν στο χρόνο. Δηλαδή, αυτή η δύναμη, εάν ήταν πολύ μεγαλύτερη, θα είχε κάνει πιο γρήγορα αυτές τις ενέργειες. Αυτό εννοώ. Εννοώ ότι αυτοί μπορεί κάποια στιγμή να προδιδούν. Δηλαδή, τι να κάνουν τώρα, λέω πρακτικά. Εάν καταλάβουν τη Μαριούπολη, μπορούν να συγκεντρώσουν δυνάμεις και να τις προωθήσουν βόρεια. Εξαρτάται και από τους ρυθμούς που θα πετύχει στους στόχους. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι άσπρο-μαύρο, γίνεται αυτό ή δεν γίνεται αυτό. Είναι ένα συνδυασμό μέσα στο πεδίο. Από την άλλη, και θα ήθελα με αυτό να κλείσουμε, βγάλατε κάποια συμπεράσματα για τον αμυγός τακτικό στρατό της Ουκρανίας? Προσέχω το πώς το εκφέρω. Τον αμυγός τακτικό στρατό. Ο αμυγός τακτικό στρατός της Ουκρανίας, η διαφορά ισχύω ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ως εκ τούτου, απέφυγε το ανοιχτό πεδίο και συγκεντρώθηκε στις πόλεις, από όπου προσπαθεί να κάνει και κάνει έναν πάρα πολύ καλό αγώνα για τις δυνατότητες του. Έναν εξαιρετικό αγώνα, θα έλεγα, για τις δυνατότητες του. Βέβαια, αυτός ο αγώνας μέσα στις πόλεις εκθέτει σε κίνδυνο τους αμάχους, έτσι, αυτομάτως σε αυτή την κατάσταση. Αλλά αυτό είναι ένας αποδεκτός κίνδυνος, ο οποίος υπάρχει, τον οποίο τον αναλαμβάνει ο στρατός, ο οποίος μπαίνει μέσα στους κατοικημένους τόπους, και εν συνεχεία αποτελεί και ένα πλεονέκτημα εντός εισαγωγικών για την χώρα η οποία επιλέγει αυτή τη μορφή του αγώνα, γιατί όπως βλέπετε όλη η προσπάθεια της Ουκρανίας σε επίπεδο επικοινωνίας έχει στραφεί στους αμάχους. Δεν στρέφεται στις ένοπλες δυνάμεις της, αλλά έχει μια επικοινωνιακή εκστρατεία γύρω από τους αμάχους, τους θανάτους των αμάχων, την καταστροφή των οικειών και των υποδομών και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, η οποία είναι εξαιρετική, έτσι, και με επικεφαλής τον Ζελένσκι, ο οποίος, εντάξει, αν που το έχουμε πει, σαν πολιτικός δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι και έχει πραγματικά δείχνει έναν ηγετικό τόνο, μια προσπάθεια να αμυνθεί και να προστατεύσει τη χώρα του. Αρχηγέ μου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Αν συνέχιζα τα ερωτήματα, θα θέλαμε 2 ώρες. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εδώ είναι βροχή τα ερωτήματα. Πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικός ο τρόπος όμως. Θέλω να το πω, να τα ακούσετε δημόσια. Εξαιρετικός ο τρόπος προσέγγισης. Είναι στεγνός, διότι εσείς έχετε αντίληψη του τι σημαίνει πόλεμος, η φρίκη του και τα δράματά του. Είστε υποχρεωμένοι όμως, σαν στελέχη, να τον αντιμετωπίζετε με άλλους όρους που μπορώ να τον αντιμετωπίζω εγώ. Όχι ότι το συναίσθημα δεν παίζει τον ρόλο του, αλλά αν κληθείτε, ελπίζω να μην χρειαστεί, πρέπει να αποφασίσετε στεγνά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την προσέγγιση. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια, και μία παρατήρηση μόνο. Επειδή μιλάμε για τα ανθρωπιστικά πάρα πολύ, επιτρέψτε μου να έχω μια τεράστια εμπειρία στη Γιουγκοσλαβία. Σωστά. Και μπορώ να σας πω ότι το δράμα και η ανθρωπιστική καταστροφή είναι κάτι το ανυπέρβλητο ψυχικά και για το στρατιωτικό ηγέτη, ο οποίος όμως πρέπει αυτό κάπου να το βάλει στην άκρη της ψυχής του και πρέπει με κρύα καρδιά, με κρύο αίμα να πάρει αποφάσεις. Κωνσταντίνος Γκίνης, τον ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα σας.